Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Gamer.gr. Σήμερα θα παίξουμε το Flappy Bird, ένα casual game το οποίο δημιούργησε ο Dong Nguyen, ένας Βιετναμέζος developer, και έκανε publishing Gear Studios. Κυκλοφόρησε στις 24 Μαΐου του 2013 και έγινε γνωστό στις αρχές του 2014, γιατί πολύ απλά ο developer το αφαίρεσε από το App Store και το Android το αντίστοιχο, το Google Play. Γιατί με την αιτιολογία ήταν πολύ εθιστικό ότι ο κόσμος διαμαρτυρόταν που δεν μπορούσε να καταφέρει να προχωρήσει παραπέρα κτλ. Υπάρχει όμως η έκδοση στο flappybird.im για όσους έχουν iOS, οπότε μπορείτε να την παίξετε από εκεί. Εμείς θα παίξουμε μία online έκδοση, λέγεται Flap MMO και είναι διαθέσιμο στο site flapmmo.com. Το ότι πέφτω στα πρώτα βήματα είναι γιατί προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Το ανώτερο high score μου είναι 28, το βλέπετε και πιο κάτω. Αχ, σταΐσα με τον συγκεκριμένο τύπο. Το flapmmo.com σας βάζει να παίξετε και με άλλους χρήστες. Όπως βλέπετε, τα controls είναι απλά, πατάτε μόνο το πάνω βελάκι. Στο iOS ή στο Android θα πρέπει να πατήσετε μόνο να κάνετε ένα tap στο smartphone σας. Είναι πολύ πιο δύσκολο στο PC, γιατί το άλμα του πουλιού είναι πιο μικρό. Το κόλπο είναι να μην πετάτε ψηλά βασικά. Θα τους πέρναγα. Εν τω μεταξύ, ο Λίνες είναι αντιγραφή του από το Super Mario Bros. Κανονικά όμως. Πώς θα είσαμε τον προ παίχτη! 23 σκορ το συγκεκριμένο. Θέλω να ξεπεράσω το 28 που είναι personal high score. Επίσης το smartphone είναι πιο καλός ο χειρισμός, γιατί η οθόνη αφίσου σου δίνει καλύτερη αίσθηση και εκτός αυτού το άλμα είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή δεν χρειάζεται συνέχεια να ισορροπήσεις για να περάσεις όπως εδώ που είναι. Θέλεις ουσιαστικά δύο άλματα για να περάσεις μέσα από τους σωλήνες. Σύνοτι στην έκδοση για τα smartphones σου έχει και ήχο, λίγα πραγματάκια, δύο ήχους μου φανταστείτε, το χοροπηδικτό και το σημείο που πεθαίνεις. Η πρώτη κρούσα που κατέληξα πρώτος. Και στο κάτω μέρος των σωλήνων δείχνει τα ποσοστά του που κατέληξε ο καθένας. Άλλη μια παιχτούρα. Πέσε κάτω ρε, πέσε κάτω ρε. Τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτός. Αυτός είναι κλαρινό γκέιμερ. 29 high score κατάφερα. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Μπείτε στο flappmmo.com. Είναι καλή φάση άμα θέλετε να παίξετε με φίλους, να βρεθείτε έτσι παρεούλα. Και επίσης στο party μπορείτε να δημιουργήσετε και κοινό channel, ας πούμε, για να βρεθείτε online. Και κάτω, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, είμαι στο σημείο που πέθανε το 2% των παιχτών που δοκίμασαν το Flappy Bird σε αυτή την MMO, unofficial μορφή που δεν είναι από τον δημιουργό. Το υπόλοιπο 1% έχει πεθάνει στους επόμενους σωλήνες. Αυτό ήταν το Flappy Bird, το οποίο, εντάξει, είναι εντελώς κλαρινό game. Δηλαδή πρέπει να είστε full casual gamer για να κάτσετε να λιώσετε με τις ώρες. Κάτι μου λέει ότι ο Μπάμπης Ματσαμάκης έχει κάνει high score πάνω από 100, το έχει κάψει τελείως. Και θα ανεβάσω και ένα review στο gamer.gr, το οποίο μάλλον θα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιγραφή. Anyway, ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και σε ευχόμαστε καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.